Απίστευτη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες, καθώς λόγω των ισχυρών νότιων ανέμων αναβλήθηκαν πτήσεις από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο προς αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, πιλότοι δεν επιχείρησαν προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Έχουν κάποιες πτήσεις δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν, κάποιες ανέβαλαν την αναχώρησή τους και αρκετές από τις πτήσεις έχουν αναβάλει την άφηξή τους. Προσπαθούν δηλαδή οι πιλότοι να βρουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορέσουν να προσγειωθούν με ασφάλεια. Υπήρξαν και κάποιες πτήσεις οι οποίες προσπάθησαν να έρθουν, αλλά οι πιλότοι έκριναν ότι δεν θα ήταν ασφαλές να επιχειρήσουν να προσγειωθούν και αναχώρησαν πίσω για το αεροδρόμιο από το οποίο ξεκίνησαν. Δεν μπορώ να φύγω σήμερα, πρέπει να φύγω αύριο. Και... Λόγω του αέρα? Ναι, λόγω του αέρα. Ας πω τι ώρα ξύπνησα? Ναι. 4.30. Δεν έφευγε τον 6.30, με βάλανε με τον 11.55, 12.55. Ναι. Ούτε αυτή φεύγει. Εντάξει, κάθε φορά περίμενα μία ώρα στην ουρά, εντάξει. Και τελικά το βγάλα για αύριο. Λόγω των ανέμων δεν μπορούμε να πετάξουμε για Μαδρίτη. Περιμένουμε από τις 5 τα ξημερώματα. From 5 in the morning. We got up at 2 o'clock this morning because we live in Χαμέζη. Ξυπνήσαμε στις 2 τα ξημερώματα γιατί μέναμε στο Χαμέζη Σιτίας. Φτάσαμε στις 5 το πρωί και μέχρι τις 10 περιμένουμε στην ουρά. Standing in the queue. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, τα προβλήματα ξεκίνησαν από χθες βράδυ με εκατοντάδες επιβάτες να μην μπορούν να ταξιδέψουν προς Αθήνα, με τις ουρές ταλαιπωρίας να συνεχίζονται από νωρίς το πρωί. Αναμένεται δυστυχώς να συνεχιστεί και μέχρι αύριο το απόγευμα, από ό,τι μάθαμε από τη μετεωρολογία. Είναι από 20 ναυτικά μίλια έως 40 ναυτικά μίλια, δηλαδή για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει, από περίπου 5 με 8 μποφόρ. Είναι κάθετος άνεμος στις αναχωρήσεις και στις προσγειώσεις, πράγμα το οποίο δυσκολεύει πολύ τους πιλότους. Εσείς πού θέλετε να πάτε? Παρίσι. Από το πρωί ήταν να φύγουμε. Από τι ώρα? 6.30. Και σας είπαν τελικά πότε θα φύγετε? Άγνωστο. Θα δούμε τώρα, περιμένουμε και βλέπουμε. Πηγαίνουμε στην Αθήνα και ελπίζουμε Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, ελπίζουμε να ταξιδέψουμε. Παράταση στα σχέδια πτήσης και με τους επιβάτες να οπλίζονται με υπομονή. Τώρα θα φύγετε? Δεν ξέρω. Μάλλον αύριο. Εγώ πάω Αθήνα, πήγαινα μάλλον Αθήνα για να είμαι ακριβής. Δεν το βλέπω να πηγαίνω και το πιθανότερο θα κυρώσω και την επιστροφή που ήταν να γυρίσω Δευτέρα βράδυ γιατί πάω για δουλειά. Με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανείς όμως. Φυσικά, εμείς την πληρώνουμε. Την ίδια ώρα σε συναγερμό βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία με δεκάδες άνδρες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε 4 πυρκαγιές στο νησί και συγκεκριμένα μία στα Χανιά, μία στη Σιτία και 2 στο Ηράκλειο. Παρότι είμαστε στον Εύρεο, λόγω και της ξηρασίας της παρατεταμένης που έχουμε, έχουμε και επεκτείνεται και πολύ γρήγορα η πυρκαγιά. Γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε το μεσημέρι τόσο η μεγάλη φωτιά στην περιοχή Λαγός του Δήμου Πλατανιά, όπου 15 περίπου στρέμματα δασικής έκτασης έγιναν στάχτη, όσο και η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κέρης, όπου έγιναν στάχτη περίπου 20 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. Η πυρκαγιά στα Χανιά και στο Ηράκλειο, η πρώτη, είναι υπομερικό έλεγχο. Στα Χανιά είναι στην περιοχή Λαγός, κάηκαν 15 στρέμματα δασικής έκτασης. Και στην κατάσβεσή της συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε γεωργική έκταση ανάμεσα σε Δαφνές και Τσαγκαράκι Μετόχι, ενώ ιδιαίτερα δύσκολο είναι το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε ορεινή περιοχή της Σιτίας. Τη σύνταγμα Σιτίας είναι σε εξέλιξη, είναι σε ορεινή περιοχή, χορτολιβαδική έκταση.